Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 8 Οκτωβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Απίστευτες καταγγελίες από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας αναφέρουν πως με εντολή του διοικητή ο υπεύθυνος ασφαλείας του νοσηλευτικού ιδρύματος παρακολουθεί τους εργαζόμενους. Χθες τα αίματα άναψαν και έπεσε άγριο ξύλο καθώς εργαζόμενοι ήρθαν στα χέρια για το λόγο αυτό. Ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Κυριακή το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Άτομο που εργάζεται στην ασφάλεια του κτηρίου ήρθε στα χέρια με εργαζόμενο της πύλης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ο καυγάς ξεκίνησε όταν ο ένας επιτέθηκε στον άλλον λέγοντας ότι έχει αντιληφθεί πως παρακολουθεί τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Οι φωνές αναστάτωσαν ασθενείς και συνοδούς, με το συμβάν να λύγει με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων λίγη ώρα αργότερα. Μάλιστα, στο σημείο έφτασε και αστυνομία. Τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου καταγγέλουν πως η διοίκηση δεν έχει καταφέρει να οργανώσει τη σωστή λειτουργία του τμήματος της ασφάλειας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Κώστα Πετρόπουλο, παρανόμως έχει αναθέσει καθήκοντα υπευθύνου, πέρα από την προϊσταμένη, σε άτομο που είναι υπεύθυνο μόνο για τη φύλαξη του κτηρίου. Να ασχολούνται όλοι με όλα και να μην ασχολούνται, ας πούμε, με την ουσία. Οι κλοπές εδώ μέσα ζουν και βασιλεύουν. Security, ασφάλεια, ενισχυθήκαμε, πήραμε προσωπικό, ιδιωτική ασφάλεια και παρόλα αυτά κανένας δεν βάζει χέρι σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το μόνο που ξέρουν και τους ενδιαφέρει είναι να ασχολούνται με άλλα ζητήματα. Το ποιος θα είναι υπεύθυνος πιανού, το ποιος θα ελέγχει ποιον και ποιος θα δίνει καλύτερα τις πληροφορίες αυτές στο διοικητή. Αυτά τα φαινόμενα παραπέμπουν σε άλλες εποχές και όχι σε εποχές δημοκρατίας και μάλιστα αριστερής δημοκρατίας όπως αρέσκονται να λένε. Ο κύριος Πετρόπουλος σημείωσε πως θα έπρεπε η διοίκηση να προσδιορίσει επακριβώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, αλλά και τις δικαιοδοσίες τόσο της ασφάλειας όσο και των θυρωρών. Είναι που δημιουργούν καθημερινά τριβές στους εργαζόμενους. Και αυτό ήταν το πρόβλημα, αυτή ήταν δηλαδή η αιτία που δημιούργησε και το χθεσινό ανεπίτρεπτο για μένα επεισόδιο. Ανεπίτρεπτο γιατί συνέβη, ανεπίτρεπτο γιατί καλέστηκε η αστυνομία, ανεπίτρεπτο γιατί έφτασε το γεγονός στους κόλπους της ασφάλειας και δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να οδηγηθεί. Οφείλει άμεσα η διοίκηση να παρεύει και να διευθετήσει το ρόλο τους διακριτούς ρόλους, αν το θέλετε, των δύο αυτών τμήματων. Τέλος, τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων αναφέρουν πως έχουν ασχοληθεί ως Διοικητικό Συμβούλιο με το θέμα λειτουργίας των θυρωρών και της ασφάλειας του κτηρίου και έχουν ζητήσει εδώ και 20 μέρες συνάντηση με τη διοίκηση, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει απάντηση ως ώρας. Προβληματισμένη, κυρίες και κύριοι, τοπική αστυνομία από την προχθεσινή επίθεση κουκουλοφόρων με μολότοφ και εκρηκτικό μηχανισμό στο αστυνομικό μέγαρο της οδού Ερμού. Ακόμη δεν έχει αναλυθεί η ευθύνη της επίθεσης, ενώ το γεγονός πυροδότησε άγρια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Κάτι από Ρουβίκο να θύμισε η επίθεση με μολότοφ το βράδυ της Παρασκευής έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Ερμού στην Πάτρα. Οι μολότοφ που έπεσαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, ακριβώς μπροστά στο φυλάκιο, ήταν μια επίθεση η οποία δεν περίμεναν οι αστυνομικοί και ευνηδίασε άπαντες. Η ψύχρεμη στάση του φύλακα είναι που έσωσε κάπως τα πράγματα, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε τους κουκουλοφόρους έτρεξε και μπήκε στο κεντρικό κτίριο του μεγάρου φωνάζοντας «Κλείστε τις πόρτες μας καίνε». Σύμφωνα με πληροφορίες είναι η δεύτερη φορά που ο φρουρός ήρθε αντιμέτωπος με κουκουλοφόρους. Παρά το γεγονός ότι πριν από κάποια χρόνια ο ίδιος ήταν θύμα ξυλοδαρμού από αντιεξουσιαστές, δεν έδειξε κανένα φόβο. Αντιθέτως, κράτησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Με απόλυτη ψυχραιμία φρόντισε να ειδοποιήσει τους συναδέλφους του να κλείσουν την πόρτα του αστυνομικού μεγάρου, ώστε να μην σημειωθούν ζημιές μέσα στο κτίριο, αλλά και να προφυλαχθεί ο ίδιος. Αμέσως μετά, με ένα πυροσβεστήρα έσβησε τη φωτιά που είχε προκληθεί. Η επίθεση αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους αστυνομικούς. Είναι γεγονός ότι το περιστατικό που έγινε στην Ερμού θυμίζει σε πολλά τον Ρουβίκονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι κουκουλοφόροι κινήθηκαν από παράδρομους για να μην κινήσουν υποψία, αλλά και να μην φανούν σε κάμερες ασφαλείας που συνήθως τοποθετούνται σε πιο κεντρικούς χώρους. Θα μείνουμε οπωσδήποτε στο θέμα. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Τσεκούρα. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δεν συναντιόμαστε ποτέ για καλό, μου φαίνεται. Δυστυχώς. Έτσι, μία τα προβλήματα, μία αυτά. Πάντως εδώ τίθεται μείζον ζήτημα, να τα πάρουμε όμως ένα-ένα. Δεν έχει αναλυθεί ακόμη η ευθύνη από κάποια οργάνωση, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πάντως συγκλίνουν πληροφορίες το ότι είναι αντιεξουσιαστές ή αντιρουβίκουρας, παράδειγμα εδώ. Προφανώς είναι από τον αντεξουσιαστικό χώρο. Ναι, ναι. Κάποιο παρακλάδι, ναι, ενδεχομένως του Ρουβίκονα. Δημιουργείται μείζον ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, ας μην πιάσουμε την πολιτική χρειά.
Από την άποψη της ασφάλειας για το αστυνομικό μέγαρο του Σερμού, έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τη μεταφορά των υπηρεσιών των αστυνομικών. Βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας. Όπως είδαμε, πήγαν από πίσω προθές, από την υψηλά του στο φυλάκιο. Δεν ξέρω αν τα μέτρα ασφαλείας ήταν τα προβλεπόμενα, κύριε Τσεκούρα. Ωστόσο, από τους κεντρικούς δρόμους μπορούν να διαφύγουν εύκολα εκεί στο κέντρο και ο καθένας μπορεί να επιτεθεί, έτσι δεν είναι? Καταρχήν, το κτίριο που στεγάζεται η αστυνομική διεύθυνση στην οδό Ερμού είναι ένα κτίριο το οποίο έχει αναγερθεί πριν από 35-40 περίπου χρόνια. Δυστυχώς βρίσκεται μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, μέσα στο κέντρο της πόλης μας ακριβώς, εκεί που δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός καταστημάτων εστίασης και αναψυχής και διασκεδάζει η νεολαία κατά τις ώρες τις νυχτερινές, τις ώρες αιχμής της διασκέδασης, όπως και προχθές το βράδυ, την ξημερώματα του Σαββάτου. Ήταν μία ώρα αιχμής διασκέδασης για την νεολαία και οι υπέρυξοι δρόμοι οι οποίοι βρίσκονται πλησίων του αστυνομικού μεγάλου ήταν γεμάτοι κόσμο. Και το ευτυχές όλης της υπόθεσης είναι ότι παρόλο τον κόσμο και παρόλη την, όπως έγινε η καταδρομική αυτή η επίθεση, δεν θρηνήσαμε ή δεν είχαμε τουλάχιστον ούτε τραυματισμό τόσο σε αστυνομικού όσο και κάποιου διερχόμενου πολίτη. Η Μολότοφ και ο κριτικός μηχανισμός ήταν, μάλλον η Μολότοφ ήταν κατά μέτωπο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Κατά μέτωπο. Δηλαδή αυτοί που έβαλαν κατά του αστυνομικού σκοπού ήθελαν να προκαλέσουν ζημιά, τον τραυματισμό του αστυνομικού. Μάλιστα. Εκείνο που έχει σημασία όμως και θα πρέπει να πω και να εξάρω βέβαια εδώ αυτή τη στιγμή τα αντανακλαστικά του συναδέλφου, ο αστυνομικού σκοπού, ο οποίος τελούσε σε διαταγμένη υπηρεσία φύλαξη του κτηρίου, στη συγκεκριμένο φυλάκιο, στη συγκεκριμένη σκοπιά, είναι ότι αντέδρασε άμεσα, φώναξε ότι υπάρχει, δέχεται επίθεση, κλείστηκε μέσα στον κλωβό το φυλάκιο αυτό και γλίτωσε, να το πούμε εντός εισαγωγικών, ένα ενδεχόμενο τραυματισμό του. Από την άλλη, τα μέτρα ασφαλείας ήταν ικανοποιητικά εκείνη την ώρα? Πιάστηκε στο ρύπνο η τοπική αστυνομία ή όχι? Όχι, βέβαια. Όχι. Όχι. Τα μέτρα τα οποία έχει η φρούρηση του αστυνομικού μεγάρου είναι αυτά που ξέρουμε όλοι. Αλίμονο, εάν στην πόλη μας, εάν στην Πάτρα, εάν σε κάθε επαρχιακή πόλη θέλουμε και μια δημιουργία πέσω από την αστυνομική διεύθυνση. Έτσι δεν είναι η αστυνομία εδώ. Είχε παθητική στάση, διότι σήμερα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο συντονιστής εδώ του κόμματος στην Αχαΐα, σε επίπεδο Αχαΐας που προφανώς εκφράζει κεντρική ηγεσία, είπε πως η αστυνομία λειτουργήσε το καλύτερο δυνατό. Ακριβώς. Και δεν υπήρξε φαινόμενο. Να υπάρχει μια αντεπίθεση. Μια αντεπίθεση. Όχι, βέβαια. Λειτουργήσε. Κύριε Κογκόλη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ο αστυνομικός φρουρός αλλά και οι υπηρετούντες εκείνη την ώρα και βρισκόμενοι σε διαταγμένη υπηρεσία μέσα στο αστυνομικό κτίριο αντέδρασαν με ψυχραιμία, νυφαλιότητα αλλά και με επαγγελματισμό σε σημείο τέτοιο ώστε και να διασφαλίσουν και το κτίριο αλλά πρώτα απ' όλα την σωματική τους ακεραιότητα και να μην δημιουργηθεί κάποιο περαιτέρω πρόβλημα στην περιοχή. Στους πολίτες, οι οποίοι ήταν μεγάλος ο αριθμός, ιδιαίτερα νεολαίας, οι οποίοι βρίσκονταν στην υπέρξη περιοχή. Στην ανακοίνωσή σας κάνατε λόγο για πολιτικές και ιδεολειψίες που μας έφεραν σε αυτή την πραγματικότητα και λέτε ότι δίνουν συνεχόμενη άτυπη ασυλία σε αυτές τις ομάδες ατόμων. Προφανώς στήγεται την κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική, έτσι δεν είναι, τη συγκεκριμένη ή και τις προηγούμενες? Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι καταρχήν για τη συγκεκριμένη. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη και τη χρονική στιγμή αυτή που έχουμε το περιστατικό το συγκεκριμένο. Όμως βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα και για να μην πω τελευταία διετία, τριετία, σε πανελλαδικό επίπεδο και έχω την ευχαίρεια να μιλάω και σε πανελλαδικό επίπεδο μιας και είμαι και εκλεγμένος στην Ομοσπονδία, ότι και στην πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες πόλεις, επαρχιακές πόλεις, παρατηρούμε ότι αστυνομικά καταστήματα, αστυνομικά κτίρια, ή κύματα του δημοσίου ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου δέχονται επιθέσεις από τέτοιου είδους καταδρομικές επιδρομές κάποιων κουκουλοφόρων, γνωστών αγνώστων εντός εισαγωγικών, και τη χάνουν μιας ιδιότυπης ή άτυπης ασυλίας από κάποιους χώρους, βεβαίως. Και μάλιστα έχουμε και στην πόλη μας προγενέστερα, όταν κάποιοι συνελήφθησαν για επεισόδια, να τρέχουν κάποιοι από πίσω να τους υπερασπιστούν. Και όχι μόνο και να απαιτούν να απελευθερωθούν. Θα μπορούσε. Και αυτοί, για να μην ξεχνιόμαστε, κύριε Κογκόλη, είναι στελέχη της σημερινής κυβέρνησης. Θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά η αστυνομία ως προς αυτή την κατεύθυνση? Δηλαδή, εννοείται να σας δώσει εντολή, όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, γενικότερα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να έχετε περισσότερο κατασταλτικό ρόλο? Όχι.
Όχι. Είμαι κάθετο σε αυτό. Εντάξει. Εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι να θωρακιστεί ο Έλληνας αστυνομικός, να κάνει σωστά τη δουλειά του και να την κάνει απερίσπαστα χωρίς φόβο, μην εκτεθεί ή μην σύρεται πάνω του μία ένορκη δική εξέταση ή οτιδήποτε άλλο που θα τον ταλαιπωρήσει τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Από την άλλη όμως θα πρέπει να καταλάβει και η φυσική και η πολιτική μας ηγεσία ότι δεν πρέπει να. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, γιατί γινόμαστε περίγελος τόσο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Με όλες αυτές τις καταδρομικές επιχειρήσεις ή κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που θέλουν κάποιοι να κάνουν μια πόλη άνω-κάτω ή να δημιουργήσουν και την πόλη μας ή άλλες πόλεις να τις κάνουν εξάρχεια. Όχι, δεν θα πρέπει. Να δούμε και τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Μάλλον πρώτα απ' όλα να δούμε τι είπε η Νέα Δημοκρατία στη σχετική της ανακοίνωση. Κεντρική ανακοίνωση από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Λέει: η επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας επιβεβαιώνει αυτό το οποίο υποστηρίζουμε εδώ και καιρό. Ότι η ανοχή των ΣΥΡΙΖΑ ανέλεσε στις πάσες φύσεως κουκουλοφόρους εκτρέφει τη βία και την ανομία. Αυτά λέει μεταξύ άλλων η Νέα Δημοκρατία και απαντά η κυρία Παπακώστα λέγοντας ότι αυτή την ώρα δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με μικροπολιτικές έτσι, τακτικές. Ο πολιτικός κόσμος και τα κόμματα στην Ελλάδα θα πρέπει να είμαστε συνετοί στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής πολιτικής. Πρέπει να εξαιρεθούμε από τον πειρασμό της άσκησης αμυγός κομματικών επιδιώξεων. Αυτό είπε η κυρία Παπακώστα, η υπουργός. Θέλετε να σχολιάσω αυτό που είπε η κυρία υπουργός? Σχολιάστε το, ναι. Κοιτάξτε, αυτό που είπε η κυρία υπουργός αφορά το Υπουργείο και την μια κυβερνητική θέση. Από εκεί και πέρα δεν μας είπε όμως. Δεν μας είπε όμως. Την ανακοίνωση των συνδικαλιστών που κάνατε λόγο για πολιτικές και ιδεολειψίες που οδηγούν εδώ. Και είπατε ευθέως ότι κάποια από τα παιδιά αυτά που λειτουργούν έτσι είναι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει ένα, να το πω, ένα χάιδεμα και ένα χτύπημα στην πλάτη σε κάποιους είναι οφθαλμοφανές. Το γνωρίζουν όλοι. Άπαντες. Τώρα, μάλλον για ποιο λόγο όχι, γίνεται όχι αυτό. Όχι ενδεξιαστές στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είπατε για την ακρίβεια ότι κάποιοι από αυτούς που πηγαίνουν στα αστυνομικά τμήματα για να τους βγάλουν έξω είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι. Να το θέσω καλύτερα. Ναι. Ναι, για να μην παρεξηγηθούμε. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Μα το νομίζω το είπα και είναι κατανοητό αυτό. Ναι. Αλλά ναι. Θέλω να πω ότι το χάιδεμα στην πλάτη και το να παρέχουμε άτυπη ασυλία σε όλους αυτούς που δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις που και είναι. Τη πόλη, το κέντρο των πόλεων, δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν. Λοιπόν, για να κλείσουμε, νομίζω. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετούν κανένα. Και αν νομίζουν όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι προβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις, ότι κάνουν καλό στη χώρα ή κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ή στο μάτι του ενστόλου βλέπουν από πίσω το κράτος, εγώ θα τους πω ότι πίσω από μια στολή κρύβεται ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος, ένας αστυνομικός, ένας κακά αμοιβόμενος. Είναι ώρα, κύριε Τσεκούρα, να κοιτάξετε το κτίριο, το κτηριακό θέμα, να το φύγετε από το πει. Κέντρο. Δεν γίνεται πουθενά στην Ελλάδα ή αν γίνεται λύγεται σε λίγες περιπτώσεις. Είναι ελάχιστα τα αστυνομικά κτίρια, τα αστυνομικά μέγαρα που βρίσκονται μέσα στον ιστό της πόλης. Εμείς το ζητάμε επιτακτικά και τώρα και με δεδομένο το ότι αυτή τη στιγμή ηγείται της ελληνικής αστυνομίας αχαιός αρχηγός, είναι ακόμα πιο επιτακτικό να γίνει τώρα. Και όταν λέμε τώρα, τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σπάει τη σιωπή του ο γιατρός και πρώην σύντροφος της 44χρονης Ειρήνης Λαγούδη από την κατοχή Ετωλοκαρνανίας. Θα αποδείξω την αθωότητά μου, αναφέρει μέσω του δικηγόρου του. Οι πληροφορίες από το οικογενειακό και νομικό της περιβάλλον της οικογένειας Λαγούδη κάνουν λόγο για ποινική δίωξη από την εισαγγελέα Αγρινίου, η οποία μάλιστα έχει προσωποποιηθεί εις βάρος του γιατρού ως ηθικού αυτούργου. Ενώ οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο πως εμπλέκονται ακόμη δύο πρόσωπα ως φυσικοί αυτούργοι. Σοκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ειρήνης Λαγούδη, οι οποίες εκπέμπονται από το οικογενειακό και νομικό της περιβάλλον. Η άτυχη μητέρα φαίνεται να έδωσε μάχη για να καταφέρει να σωθεί. Ωστόσο, οι δράστες δεν της άφησαν κανένα περιθώριο. Όλα δείχνουν ότι υπάρχουν δύο φυσικοί αυτούργοι. Ο ένας έβαλε τη φωτιά και ο δεύτερος φρόντισε να μην μπορέσει να βγει η γυναίκα από το αυτοκίνητο. Για πρώτη φορά, ο άνθρωπος που διάφορα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα τον θέλουν να κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πιθανή δολοφονία της Ειρήνης Λαγούδη, παίρνει θέση γύρω από την πολύκροτη υπόθεση σε ό,τι τον αφορά. Ο γιατρός κάνει λόγο για κανιβαλισμό μέσω συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τον καθιστούν ένοχο, χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα ψευδή και ανυπόστατα. Όσον αφορά τα λεγόμενα και γραφόμενα των τελευταίων ημερών μέσω συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με καθιστούν ένοχο, έχω να δηλώσω ότι είναι ψευδή και ανυπόστατα. Ούτε μία προσωποποιημένη κατηγορία έχει ασκηθεί στο όνομά μου. Επιφυλάσσομαι φυσικά παντός νομίμου δικαιώματός μου, καθώς τις τελευταίες μέρες
δύο χετεύτηκαν στην κοινή γνώμη δημοσιεύματα, όσους αναστήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, τα οποία όχι μόνο με έκριναν ένοχο, αλλά και με καταδίκασαν κιόλας, προκειμένου να προκαταβάλουν απόψεις και αποφάσεις. Ο κανιβαλισμός στο πρόσωπό μου πρέπει να σταματήσει και το λόγο πλέον θα έχει δικαιοσύνη. Τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει δείχνουν ότι εκτός από τον ηθικό αυτούργο, στην υπόθεση που από τις 3 Αυγούστου βρίσκεται στο στόχαστρο του εισαγγελέα, υπάρχουν ακόμη δύο πρόσωπα τα οποία τοποθετούνται στη σκηνή της δολοφονίας. Πρόκειται για δύο άτομα με άμεση σχέση με τον ηθικό αυτούργο, άτομα τα οποία όλα δείχνουν ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος τους. Δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι η 44χρονη γυναίκα από την κατοχή Ετωλοκαρνανίας βρήκε μαρτυρικό, ασφυκτικό θάνατο μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάλεψε για να βγει. Βρέθηκε αποτύπωμα από το παπούτσι της τόσο στον ουρανό του αυτοκινήτου, όσο και στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου της. Παραμένει άγνωστο εάν τα αποτυπώματα αυτά έγιναν κατά την πάλη της με τους δράστες που επιχειρούσαν να την ακινητοποιήσουν ή έγινε σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σπάσει το τζάμι και να ανασάνει, καθώς από τη φωτιά του αυτοκίνητο μετατρεπόταν σε θάλαμο αερίων. Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι δύο άνδρες που τοποθετούνται πλέον στο σημείο της δολοφονίας φρόντισαν να μην το πετύχει. Ο γιατρός και πρώην σύντροφος της Ειρήνης Λαγούδη, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκαθαρίζει πως δεν γνωρίζει τίποτα και δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Συνεργάτης του δικηγόρου Βασίλη Ταουξή, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της οικογένειας Βαγγέλης Παραστατίδης, τονίζει πως τα αίτια της δολοφονίας ήταν οικονομικά και ερωτικά. Ο ηθικός αυτούργος ήταν ένα άτομο υπεράνω υποψίας που ποτέ δεν είχε δώσει δικαιώματα για άλλες υποθέσεις. Γνώριζε πολύ καλά την Ειρήνη Λαγούδη και βρίσκεται πίσω από τα όσα έγιναν. Εμείς ήμασταν σίγουροι από την πρώτη στιγμή για εκείνον. Λάθη που τον πρόδωσαν έκανε ο εγκέφαλος στη δολοφονία της Ειρήνης Λαγούδη, σύμφωνα με τους ερευνητές της οικογένειας της 44χρονης. Το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας, αλλά και η σκηνοθετημένη αυτοκτονία, λειτουργήσαν καθώς φαίνεται ως κλειδί στην υπόθεση. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Παραστατίδη, τον δικηγόρο της οικογένειας Λαγούδη, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Παραστατίδη. Καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Παραστατίδης. Κύριε Παραστατίδη, καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Ταουξή, μιλάμε με τον κύριο Ταουξή, έτσι. Ναι. Ναι, λοιπόν, νομίζαμε ότι έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Παραστατίδη, αλλά είστε εσείς στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, είμαστε μαζί στη Θεσσαλονίκη για ένα δικαστήριο. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Επειδή υπάρχουν πληροφορίες και μέσω του δικηγόρου του ο γιατρός και πρώην σύντροφος έχει μιλήσει, λέει ότι θα πάει δικαστικώς τα μέσα ενημέρωση που αναπαράγουν τέτοιες πληροφορίες. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, έχει προσωποποιηθεί στον γιατρό ως ηθικό αυτουργό και σε δύο ακόμη πρόσωπα ως φυσική αυτουργή. Ακούστε, εγώ μέχρι τώρα έκανα 10 μήνες έρευνα. Ναι. Αν έβρισκα στοιχεία, τα ανεδείκνυα, τα εισέφερα στην προανακριτική διαδικασία, είτε στην αστυνομία είτε στην εισαγγελία. Βρήκα πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους οι οποίοι κάνανε μελέτες δεκάδων και εκατοντάδων σελίδων. Όλα αυτά είναι τα ντοκουμέντα βάσει των οποίων προφανέστατα ο αξιότιμος κύριος εισαγγελέας Αγρινίου άσκησε ποινική δίωξη. Την τυπογραφία δεν την έχουμε στα χέρια μας, όπως γνωρίζετε όλοι. Θα την πάρουμε όμως στα χέρια μας, μόλις καλέσουν η κυρία ανακρίτρια τα μέλη της οικογένειας Λαγούδη για να δηλώσουν τα σχολικά. Λοιπόν, χάσαμε λίγο τον κύριο Ταουξή, είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολη η επικοινωνία μας. Κύριε Ταουξή, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Να κλείσουμε τον άνθρωπο και να τον ξανακαλέσουμε. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Ταουξή, ναι, γιατί δεν σας ακούσαμε πριν. Ναι, ασκήθηκε ποινική δίωξη, ναι, στα τέλη του Αυγούστου. Ναι. In rem, δηλαδή κατά αγνώστων, ναι, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειτης ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, της συμμορίας και του εμβρισμού. Στα τέλη του Σεπτέμβρη ενημερωθήκαμε πάλι από τις ίδιες πηγές, ναι, ότι η ποινική δίωξη προσωποποιήθηκε, μάλιστα, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας, ναι,
τις συμμορίες και τα υπόλοιπα για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Μάλιστα. Από το φιλικό περίγυρο τέλος πάντων της θανούσης της ΑΕΜΣ της Ειρήνης Λαγούδη. Εγώ δεν λέω πρόσωπα, εγώ όμως είδα το έγγραφο που δημοσίευσε το πρώτο θέμα, ναι, που αναφέρει ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τάδε, 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 τάδε αδικήματα κατά του τάδε. Μάλιστα. Ο τάδε, εμένα, εγώ που είμαι δικηγόρος, δεν νομιμοποιούμε και δεν θέλω να πω ποιος είναι. Όμως, ο οποιοσδήποτε καλός συνάδελφος που εμφανίζεται τώρα στην υπόθεση, καλό θα είναι, καλό θα είναι, ναι, όταν βγαίνει και βγάζει και δημοσιοποιεί την πρώτη του ανακοίνωση, να μην είναι ιταμό και απειλητικό ύφος, γιατί ξέρετε αυτά έχουν κοντά ποδαράκια και εκτίθενται. Λέει και ότι το κάνετε στην ουσία για να προλάβετε τη δικαιοσύνη, για να προλάβετε εξελίξεις και ίσως δικαστικές δικαιοσύνη να προλάβουμε. Εδώ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τι λέει το έγγραφο από 3 Αυγούστου. Ναι. Αυτά βγήκανε τώρα στο φως της δημοσιότητας και εμείς οι δικηγόροι της οικογένειας από τα μέσα ενημέρωσης ενημερωνόμαστε. Να ρωτήσω κάτι, επειδή λέτε ότι ήταν οικονομικά και ίσως ερωτικά τα κίνητρα, τι εννοείτε με αυτό? Εγώ δεν είπα τίποτα, ούτε ερωτικά ούτε οικονομικά. Λέμε ότι, ναι, λέμε ότι στον περίγυρο στον πυρήνα της υπόθεσης αλλά και στον περίγυρο της υπόθεσης, ψάχνοντας για ποιο λόγο έγινε αυτό το έγκλημα, ναι, το μόνο που μπορούμε να δούμε και να πούμε είναι ότι είναι αισθηματικά, κοινωνικά και οικονομικά τα κίνητρα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι όμως, όπως λέει και ο δικηγόρος του συγκεκριμένου... Να σας πω κάτι. Ναι, θα συνιστούσα στο δικηγόρο. Μήπως θα πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί ως προς αυτήν την κατεύθυνση για να μην στοχοποιούμε και ανθρώπους εφόσον δεν υπάρχει δικογραφία ακόμη στα χέρια. Εμείς δεν έχουμε στοχοποιήσει κανέναν. Δικογραφία υπάρχει και είναι στα χέρια της ανακριτρίας. Ναι. Δεν στοχοποιούμε όμως κανένα όνομα, ούτε επαγγελματική ιδιότητα. Αυτό όμως που έχω να πω είναι, πριν βγάζουμε ανακοινώσεις, είναι πάρα πολύ εύκολο αφού είναι δικηγόρος Αγρινίου, ναι, να μεταβεί στην εισαγγελία πλημελιωδικών και με μια αίτησή του να ζητήσει να του χορηγήσουν μια βεβαίωση αν έχει ασκηθεί δίωξη πρώτον και δεύτερον αν έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του πελάτη του όπως εκείνος λέει. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Και να δει τη δικογραφία μπορεί, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να τη δει τη δικογραφία. Πώς, ο δικηγόρος. Για να δει τη δικογραφία, ναι, θα πρέπει, ναι, να τον καλέσουν ως κατηγορούμενο τον οποιοδήποτε ή τους οποιουσδήποτε να λάβουν τη θέση του κατηγορουμένου και να απολογηθούν. Καταλώ. Τότε δικαιούνται να πάρουν τη δικογραφία και εμείς. Αλλά το επαναλαμβάνω, ναι, στα μέσα ενημέρωσης δεν χρειάζεται απειλητικό και ιταμό ύφος, διότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, τον Ελληνισμό ανά την Ιφίλιο. Και έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο με πόσο περισσή ευκολία κύκλοι δήθεν εκφράζονται στην αστυνομία διέρεαν ότι είναι αυτοκτονία και μετά από 10 μήνες όταν οξύς και οι συνεργάτες του δικαιώνονται και ασκείται ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Και με το λίγο έρχεται και προσωποποίηση της ποινικής δίωξης. Να σας ευχαριστήσω πολύ, αυτά κύριε που λέμε, αυτά που λέμε, ο καθένας έχει το βάρος της απόδειξης και μένει να δικαιωθούμε ή να εκτεθούμε. Ας είμαστε λοιπόν όλοι προσεκτικοί και πριν βγάζουμε ανακοινώσεις, ας πηγαίνουμε πρώτα να ενημερωθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Τάξη. Καλή συνέχεια. Τώρα, προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 44χρονος πατρινός που τραυμάτισε νεαρό με μπαλτά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας πριν από λίγες ημέρες. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και οδηγήθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Ο άνδρας, μετά τον άγριο καυγά, εξαφανίστηκε και μία ώρα αργότερα εμφανίστηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της υγείας του 32χρονου που δέχθηκε την επίθεση με τον μπαλτά. Στο νοσηλευτικό ίδρυμα βρίσκονταν αστυνομικοί, οι οποίοι και του πέρασαν χειροπέδες. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα, κυρίες και κύριοι. Φυλακισμένος προσπάθησε να περάσει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου ποσότητα ναρκωτικών, κρύβοντάς τη στο στομάχι του, αλλά τον έκαψαν οι ακτινογραφίες στο νοσοκομείο. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 120 συσκευασίες που περίχαν ναρκωτικά είχε καταπιεί ένας 37χρονος κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος μεταφέρθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας.
Το τμήμα δίωξης ναρκωτικών βρέθηκε για ακόμα μια φορά αντιμέτωπο με ένα ακόμα περιστατικό μεταφοράς ναρκωτικών μέσω στομάχου. Από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύσης Ασφαλείας Πατρών απετράπη ακόμα μια εισαγωγή ναρκωτικών στο σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν στις 24 Ιανουαρίου 2018 ένα 37χρονο ημεδαπό έγκλειστο φυλακών, ο οποίος ερχόταν με μεταγωγή από άλλο σοφρονιστικό κατάστημα στο σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας και μετέφερε ναρκωτικές ουσίες. Κατά τον έλεγχο των αντικειμένων που μετέφερε, δεν βρέθηκε καμία ναρκωτική ουσία. Και στη συνέχεια οδηγήθηκε ο 37χρονος στο νοσοκομείο Πατρών, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 120 αυτοσχέδια σακουλάκια, αυγά όπως ονομάζονται με την ορολογία των ναρκωτικών, τα οποία περιείχαν ουσίες κάναβης, ηρωίνης και κοκαίνης. Με το που έφτασε η κλούβα της αστυνομίας στις φυλακές της Πάτρας, άνδρες της δίωξης τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Έγιναν ακτινογραφίες και τα ναρκωτικά αποκαλύφθηκαν. Ο δράστης απέβαλε τις ναρκωτικές ουσίες από τον οργανισμό του τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Χθες, προχθές, 6 Δεκάτου, μετά τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, οδηγήθηκε ξανά στο σοφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Ενώ η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του για μεταφορά και απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών σε σοφρονιστικό κατάστημα έχει υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ο μεταφορέας παίρνει ως αντάλλαγμα χρήματα ή ναρκωτικές ουσίες. Να σημειωθεί πως αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί τον περασμένο Απρίλιο. Σοκ για μητέρα στην παραλία της Ροδινής το απόγευμα της Κυριακής. Το 20 μηνών αγοράκι της έπαιζε με χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία προφανώς ξέβρασε η θάλασσα. Το λιμενικό επιλήθηκε του συμβάντους. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής σε παραλία της Ροδινής στην ανατολική πλευρά της Πάτρας. Μητέρα έπαιζε στην ακροθαλασσιά με τον μόλις 20 μηνών γιο της, πετώντας πέτρες στη θάλασσα και ανακάλυψαν μία χειροβομβίδα. Τον ήπιο βρήκε μία πέτρα αρκετά μεγάλη και προσπάθησε να την πετάξει στη θάλασσα. Ήταν βέβαια αρκετά βαριά για την ηλικία του. Η μητέρα του έτρεξε κοντά του για να το βοηθήσει, καθώς βρισκόταν ελάχιστα μέτρα μακριά και αυτό που είδε στα χέρια του δεν ήταν πέτρα. Το μικρό παιδί κρατούσε μία οξυδωμένη χειροβοβίδα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τύπου Μίλς, την οποία είχε ξεβράσει η θάλασσα στην παραλία. Η μητέρα του νηπίου, πανικόβλητη, άρπαξε τη χειροβοβίδα και την πέταξε μακριά τους. Αμέσως κάλεσε το λιμενικό, άνδρες του οποίου έσπευσαν στο σημείο, κάνοντας ταυτόχρονα έρευνα στην περιοχή για ενδεχόμενη ύπαρξη και άλλων επικίνδυνων ευρημάτων. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Υπολιμεναρχείο Αιγείου. Θα συνεχίσουμε μετά τη Πάτρα. Θα καλησπερίσω ήδη αμέσως τον αντιδήμαρχο Χρήστο Κορδά. Καλησπέρα, κύριε Κορδά. Καλησπέρα σας. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις και θέλετε, πιστεύω, από τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε ακούσει όλες τις πλευρές και τους κατοίκους και την αντιπολίτευση για την Ξερόλαγα. Ακούσαμε και εσάς. Ωστόσο, θέλουμε αναλυτικότερες απαντήσεις, κύριε Κορδά, σχετικά με το ζήτημα αυτό που δεν απασχολεί μόνο τους κατοίκους πέρι της Ξερόλακας, είναι ένα θέμα μείζων για την Πάτρα αλλά και για την κεντρική κυβέρνηση, καθώς η διαχείρισή του βεβαίως δεν είναι μόνο τοπική και περιφερειακή, είναι και κεντρική. Λοιπόν, θα κάνετε μία μελέτη, μελέτες μάλλον, οι οποίες βρίσκονται στα σκαριά, τέλη Νοέμβρη θα είναι έτοιμες. Το θέμα είναι το πότε θα φύγουμε από την Ξερόλακα, το πώς και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εάν υπάρχει. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν βγήκαμε εμείς Δημοτική Αρχή, το μόνο που υπήρχε στο Δήμο σαν προγραμματισμός ήταν ένα εργοστάσιο 150.000 τόνων που θα γινόταν στο Φλόκα από μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, ας πούμε από το Μπόμπολα, ξέρω εγώ κάποιον τέτοιο μεγάλη εταιρεία, ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ο εργοστάσιο θα επεξεργαζόταν τα απορρίμματα και θα έβγαζε ένα υλικό με βιοξήρανση, είναι μια τεχνολογία, SRF λέγεται στα αγγλικά, το οποίο εν συνεχεία υποτίθεται και γότανε για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Εκ των υστέρων, 150.000 τόνοι απορρίμματα, βεβαία ποσότητα, δηλαδή έπρεπε να πληρώνουμε τόσα. Ναι. Με 100 ευρώ τον τόνο θα πληρώναμε 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επιπλέον των σημερινών, θα υπερδιπλασιαζόσαν δηλαδή μαζί με τις μεταφορές και τα υπόλοιπα τα ανταποδοτικά τέλη, για να βγάλουμε ένα υλικό το οποίο εν συνεχεία θα το πετάγαμε, γιατί δεν υπάρχει εργοστάσιο και τίποτα δεν υπάρχει στην Ελλάδα που να καίει τέτοιο καύσιμο υλικό. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός τους.
ήταν απαράδεκτος πολιτικά οτιδήποτε με 70 εκατομμύρια ευρώ υποτίθεται, ναι. Ενώ σήμερα υπάρχει ένας νέος σχεδιασμός, υπάρχει ο εθνικός σχεδιασμός, υπάρχει ο περιφερειακός σχεδιασμός που λένε ότι θα γίνει, θα πολλαπλασιαστεί η ανακύκλωση όπως γίνεται σε όλους τους κουτόφραγκους, σε όλες οι χώρες αυτό προσπαθούν να κάνουν, να αξιοποιούν μέρος των απορριμμάτων, να βγάζουν λίπασμα από το βία απόβλητα και να κάνουν ό,τι κάνουν και επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι να κάνουμε και εμείς. Ένα θετικό να το κάνουμε και εμείς. Τα χρήματα με τα οποία θα επιστηθεί τα λεφτά τα οποία, τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για αυτή τη μονάδα είναι 70 εκατομμύρια πριν 10 χρόνια που ήταν. Είναι μόνο 30 εκατομμύρια ναι. Που μαζί με τις υπόλοιπες διεργασίες που θα είναι, που θέλουμε μονάδα κοποστοποίησης ναι. Κτλ. Μαζί με τα πράσινα σημεία, τις πράσινες γωνιές, όλα αυτά που χρειάζονται για να πετύχουμε και να πολλαπλασιάσουμε την ανακύκλωση, θα φτάσουν, υπολογίζουμε προϋπολογισμό, γιατί θα δοθούν εκτόσεις αυτά, είναι στη τάξη των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Από την Ευρώπη είναι αυτά ή το κράτος όπου αυτά είναι συνδυασμός. Αυτά θα χρηματοδοτηθούν από προγράμματα. Ναι. Δεν θα τα πληρώσει ο Δήμος, δηλαδή δεν θα τα πληρώσει ο πατραϊκός λαός όπως πριν. Ναι. Θα χρηματοδοτηθούν είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ωραία. Είτε από το ΕΣΠΑ, λοιπόν, είτε οτιδήποτε. Λένε οι αυτό με τους αυτό είναι πολιτική δέσμευση και της κυβέρνησης. Ναι. Υπάρχει στον περιφερειακό σχεδιασμό, προσέξτε τώρα. Ναι. Λένε γιατί δεν προχωράτε. Ναι. Μα αυτός που το λέει, εάν είτε δεν ξέρει τι λέει, είτε το λέει σκοπίμως. Διότι ναι. Ο περιφερειακός σχεδιασμός που είναι προϋπόθεση και ο εθνικός σχεδιασμός που είναι προϋπόθεση χρηματοδότηση αυτών των έργων, βγήκε πριν από 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι διαδικασίες να γίνουν οι μελέτες, να βγαλθούν οι ποσότητες, τις ποσότητες τις οποίες επεξεργάζονται μισό, κάθε μισό, στάδιο. Θα πάρουμε ένα κύριε Κοδά. Οι μελέτες τέλη Νοέμβρη θα είναι έτοιμες. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των μελετών, εάν κυλήσει ναι, η διαδικασία ομαλά και δεν έχουμε ενστάσεις κτλ. Σε πόσο καιρό μελέτες, πάμε στο Φλόκα. Οι μελέτες έχουν ήδη ανατεθεί σε μεγάλα μελετικά γραφεία ναι. Της Αθήνας. Πρόκειται για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και μια μονάδα κομποστοποίησης που είναι εκεί πέρα. Ναι. Στην ίδια μονάδα. Υπάρχει ένα δεύτερη μελέτη, η οποία είναι η επέκταση του χιτή, του χιτά της, του Φλόκα. Ναι, ναι. Και υπάρχει μια τρίτη μελέτη, η μελέτη περιοδικών επιπτώσεων από αυτές τις μονάδες. Ναι. Αυτές είναι απαραίτητες μελέτες, έχουν ανατεθεί. Αυτή που είναι η βασική μελέτη θα μας παραδοθεί εντός του Νοεμβρίου. Ωραία. Είναι συμβατική υποχρέωση του μεγάλου μελετικού γραφείου. Πότε ξέρουμε, εντός του Νοεμβρίου σας είπα. Όχι. Πότε θα πάμε. Εν συνεχεία, αφού γίνει η μελέτη, θα πάμε στην κυβέρνηση, γιατί ήδη υπάρχει τέτοια, ναι. Τουλάχιστον δέσμευση ενώπιον της Δημοτικής ναι, Αρχής ναι. κλπ, ότι θα μπούμε στη διαδικασία χρηματοδότησης αυτών των έργων. Ωραία. Εν συνεχεία, αφού θα βγει κάποια πρόσκληση, είναι μια γραφειοκρατία η οποία ακολουθείται. Και στο τέλος θα έχουμε πλήρη το σχεδιασμό. Ναι. Ο σχεδιασμός, και κοιτάξτε, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι τεράστιο ζήτημα. Απασχολεί όλη την Ελλάδα. Πότε δεν μου λέτε, το πότε περίπου, αν πάνε όλα καλά. Σας εξήγησα ναι. ότι. Σε πόσα χρόνια, σε 3, σε 4, σε 5, σε 10. Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν στην αρχή. Με κυβέρνηση Πασό και Νέα Δημοκρατία πήγαμε στην κυβέρνηση. Έγινε μια τεράστια κυβερνητική σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι. Εκεί τους είπαμε, εμείς δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε περιθώριο. Η Πάτρα θα ανατιναχθεί. Θα έχουμε τα σκουπίδια στους δρόμους. Ναι. Πέστε μας, δώστε μας διαδικασίες να προχωρήσουμε. Ναι. Fast track, δεν λέτε, ναι, για ναι. τις επενδύσεις ναι, κλπ. Ναι. Κάντε επιτέλους fast track για μας. Ναι. Φωνή βοόντος εν διερήμο. Δεν υπάρχει διαδικασία τέτοια να πεις ότι ξεκινάω σήμερα και τελειώνω σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Καλώς εφόντων των πραγμάτων, χωρίς ενστάσεις, με μια ομαλή, κτλ. Με μια ομαλή διαδικασία, ναι. Γιατί το λέω αυτό, κοιτάξτε, με ρωτάει ο Δήμαρχος πρώτα απ' όλα και από εσάς και με ρωτάνε και όλοι. Ναι, ρωτάει και πότε επιτέλους, λέει, ναι, πότε, ένας ναι. δρόμος, πότε θα ξεκινήσει. Ναι. Πότε θα ξεκινήσει, όχι πότε θα τελειώσει. Ναι. Του λέω, Δήμαρχε, εάν γίνουν ενστάσεις, εάν γίνει η διαδικασία, ενστάσεις, παραστάσεις, φασαρίες κτλ., ο σιδηρόδρομος για να ανατεθεί. Ωραία. Από, και εγώ αυτό λέω. Αν δεν γίνουν ενστάσεις, πότε πάμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, υπολογίζουμε σε μια τριετία να έχουμε ολοκληρώσει. Αν γίνουν ενστάσεις, μπορούμε να πάμε και σε δεκαετία, δεκαπενταετία. Εννοείται όχι. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Τώρα λέτε. Εντάξει, ωραία. Σε τρία χρόνια δεν ισχύουνε. Δηλαδή. Σε τρία χρόνια. Πολύ ωραία. Καλώς ερχόνται το παρόν. Έχουμε ένα πλάνο για αυτή την περίπτωση. Το 22 δηλαδή. Εγώ κοιτάξτε να σας πω, κύριε Γκογκόλη. Ναι. Έχω μπροστά μου δύο φωτογραφίες. Ναι. Αυτές είναι οι δύο φωτογραφίες. Ναι. Η μία είναι η Ξερόλακα παλιά. Ναι. Και η μία είναι η Ξερόλακα επί εποχής μας. Ναι, λέτε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Τι καλύτερα, άμα το δείτε, εδώ πέρα είναι η κόλαση και εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Η κατάσταση στην Ξερόλακα έχει βελτιωθεί και να το δείξετε αυτό. Είναι, το δείχνουμε, έχουμε κάνει ζουμ, είμαστε, και τα λοιπά, ναι. Προσέξτε. Όχι, φαίνεται. Είναι μια τεράστια διαφορά και γι' αυτό σεβόμαστε τον κόσμο. Τον απαλλάξαμε αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις από τα ανταποδοτικά. Οι κάτοικοι πάντως λένε ότι μετά την πρόσφατη συνάντησή σας δεν έμειναν στην πλειοψηφία τους ικανοποιημένοι, διότι ίδια τους λέγατε πριν ένα χρόνο: ετοιμάζουμε μελέτες, ετοιμάζουμε μελέτες. Θα περιμένουμε να δούμε τις μελέτες, λένε τέλη Νοέμβρη, να μας δώσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και είπαμε, τότε να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα το απαντάτε επειδή σήμερα. Επειδή είμαι παρόν. Και εγώ μαζί σας σήμερα το απαντάτε. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Πάντοτε λέμε αυτά που λέμε και είναι αυτά τα σωστά. Έχουμε κάνει τοπικό σχέδιο, έχουμε κάνει περιφερειακό σχέδιο, έχουμε κάνει, προχωράμε τις μελέτες. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζετε. Ναι. Μιλάμε για έργα 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Δεν είναι ότι φτιάχνει να πούμε ένα κοτέτσι. Έχουμε τα πλάνα φτιάχνεις με τα υγρά τεράστια, που να δούμε. Θέλω να μας απαντήσετε σε αυτό, κύριε Κουρδά. Διότι και λέγεται, θέλω να πω το εξής. Τα είπε και ο κάτοικος και ο κύριος Τζανάκος ότι έφευγαν λόγω του ότι δεν χωράει πλέον και το γεωύφασμα ή και ο βιολογικός. Η δεξαμενή ξεχυλίζει όταν βρέχει και πηγαίνουν αυτά τα υγρά απόβλητα, τα σκουπίδια, το στραγγίζονται. Να τα βλέπουμε εδώ πέρα στη καλά, θάλασσα. Τώρα τι λέει ο Τζανάκος, αφήστε το. Λοιπόν, καλά, να σας πω κάτι. Και τι έγινε. Ας προσέχουν αυτοί που χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν βγάζουν. Όχι, δεν μπορεί να ξέρει λοιπόν, κάποια πράγματα παραπάνω. Όχι από εσάς, γενικά λέω. Αυτό που θέλω να πω. Για αυτά τα ζουμιά που λέτε. Να, τώρα, εδώ τα βλέπω. Δεν είναι ζουμιά. Τώρα, εδώ είναι. Για ποιο λέτε, εγώ δεν βλέπω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει. Όχι, κοιτάξτε. Αυτό τώρα το περιστατικό. Ναι. Πώς γίνεται θέμα ένα πράγμα που δεν υπάρχει. Ναι. Τι έγινε. Τι επειδή φτιάχνουμε. Με συγχωρείτε. Όχι, να σας εξηγήσω τι εννοώ. Για την περίπτωση, έχουμε δύο τεράστιες δεξαμενές στην Ξερόλακα, οι οποίες δέχονται τα λίμματα. Τα λίμματα είναι λίγα υπό φυσιολογικές συνθήκες. Όταν όμως βρέχει, πολλαπλασιάζονται. Όχι η ποσότητα των λιμάτων, η ποσότητα του νερού που εισέρχεται στις δεξαμενές. Για να μην ξεφύγει καθόλου τίποτα, φτιάξαμε και άλλη μεγάλη δεξαμενή. Για να περνάνε, να έχουμε διαδοχικά τρεις εναλλακτικές περιπτώσεις. Φτιάξαμε λοιπόν με εργολάβο αυτή τη δεξαμενή και μέσα εκεί είχαν αφήσει διάφορα πλαστικά και τέτοια και πήγε σε ένα φρεάτιο, το πρώτο φρεάτιο μετά τη δεξαμενή και βούλωσε. Αμέσως ερυπή οφθαλμού και ξεχύλισε ένα φρεάτιο αποχέτευσης αυτών των λιμάτων που πάνε στον βιολογικό καθαρισμό. Αμέσως ερυπή οφθαλμού στέλναμε το αποφρακτικό της ΔΕΙΑΠ και το ξεβούλωσε. Αυτή είναι το χρονικό διάστημα που βλέπετε. Τη στιγμή που ήταν βλαμμένο. Και αυτό, με το γεωύφασμα όλα καλά. Καμία σχέση. Όχι, λέω γενικά. Εκτός από το βιολογικό δίπλα. Με το γεωύφασμα. Ποιο γεωύφασμα. Καλύπτει, υπάρχει, καλύπτει τα σκουπίδια όλα. Υπάρχει συγκεκριμένα γεωυφάσματα, υπάρχουν μεμβράνες. Δεν περνάει τίποτα δεν από περνάει κάτω. Τίποτα. Μα ούτε. Να ρωτήσω κάτι αυτά άλλο. Τα ξέρουν. Είναι τα έχουν... σημαντικό, κύριε Κορδά. Αυτό που θέλω να πω για να ολοκληρώσω είναι το εξής. Εμείς θα είναι αυτοί που θα οδηγήσουμε στο κλείσιμο της Ξερόλακας. Ωραία, είναι κατανοητό. Εκεί θέλω, μου δίνετε την καλύτερη πάσα. Πόσα θα μείνουν στην Ξερόλακα σκουπίδια, δεδομένου ότι είναι 100.000 τόνοι, 50-55.000 θα πάνε στο φλόκα, συν την ανακύκλωση 4-5% 145 μένει. Σύμφωνα για με τον περιφερειακό σχεδιασμό, ναι, δεν προβλέπεται η συνέχεια λειτουργία της Ξερόλακας. Ναι. Αυτό και... είναι ΦΕΚ, είναι νόμος. Και πώς θα πάνε εκεί. Από εκεί και πέρα. Θα μείνει στην Ξερόλακα μόνο το κέντρο ανακύκλωσης προδιαλεγμένων οργανικών, το κέντρο ανακύκλωσης ανακυκλώσιμων, μία μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών, δηλαδή τα χόρτα, τα κλαριά κλπ. Θα περνάνε από μεγάλους τεμαχιστές και θα ανακατεύονται με οργανικά και από αυτό θα παράγεται λίπασμα, καθαρό λίπασμα. Αφενός και αφετέρου θα υπάρχουν δύο μεγάλα χωνιά και τέσσερα τεράστια φορτηγά, που ότι τα πορεματοφόρα μέσα από το χωνί θα φορτώνουν σε άλλα πορεματοφόρα για να πάνε στο φλόκα. Ναι. Αυτό είναι που θα μείνει εκεί. Φροντίζουμε τώρα και έχουμε διαπραγματεύσεις με τράπεζες να δούμε πού θα αγοράσουμε ένα μεγάλο ακίνητο προς την νότια πλευρά της Πάτρας προκειμένου να μεταφερθεί εκεί. Όλος ο στόλος έχουμε 300
Αυτό το, πριν πάτε αυτό. Στο στόλο, θέλω να μου πείτε αυτό. Θα κλείσει τελείως η ξερόλακα, πόσο θα κλείσει αφού έχει 100.000 τόνους και 50.000 θα πάνε στο φλόκα. Οι άλλες 50 ανακύκλωση. Οχητά θα κλείσει, οχητά θα κλείσει την ξερόλακα. Από εκεί πέρα δεν θα κλείσει και το κέντρο ανακύκλωσης προφανώς. Άρα το 50% θα είναι ανακύκλωση στην ουσία εκεί. Με την ανακύκλωση θα λυθεί το πρόβλημα. Ανακύκλωση και μονάδα κομποστοποίηση, σας εξήγησα. Υπάρχουν προδιαλεγμένα οργανικά. Ήδη υπάρχουν προγράμματα για πράσινα σημεία, εντάξει, για πράσινες γωνιές, ωραία, πρόγραμμα συλλογής χαρτιού να παραπλασιαστεί, πρόγραμμα για τα γυαλιά κτλ. Αυτά είναι όλα τα οποία κάνουν και όλοι οι πάντες. Καταλάβαμε, προκειμένου θα περιμένουμε να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Τέλη Νοέμβρη. Τα εξηγήσαμε καθαρά. Θα σε κρατήσουμε όλους και το βίντεο αυτό για να το έχουμε, να το θυμόμαστε όλοι. Όπως έχουμε κρατήσει και ρεκορδάκι και τα βίντεο με τον κύριο Καραθανασόπουλο και αυτό το αμάξι που δείξατε πριν. Με συγχωρείτε, το επαναλαμβάνετε πίσω. Ναι, εδώ είναι. Εδώ αυτό, το βλέπω. Όχι αυτό. Ποιο? Το προηγούμενο. Ναι. Με τα απόβλητα λέτε. Όχι, όπου φαίνονται σκουπίδια. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όχι, είναι παλιότερα τα πλάνα. Γι' αυτό σα λέω. Μα είναι και παραπλάνα. Όχι, δεν το λέω ότι κάνετε σκόπιμα. Είναι πλάνα αρχείου, ναι, εντάξει. Είναι πλάνα, είναι πλάνα που δεν έχουν καμία σχέση με τις μέρες. Ναι, μας την δείξετε τη φωτογραφία, εντάξει. Λοιπόν, αυτά κύριε Κορδά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις απαντήσεις. Να είστε καλά. Ήταν η συνέντευξη πραγματικά εφόλης ύλης για την ξερόλακα. Δεν μπορώ να δείξω. Εκείνο που θέλω όμως να ολοκληρώσω. Για να τελειώσω. Εμείς δεν θα επιτρέπαμε ποτέ να κατακρεουργηθεί ο πατριαρχικός λαός πληρώνοντας διπλάσια ανταποδοτικά τέλη σε μια μεγάλη εταιρεία. Αυτός ο σχεδιασμός τελείωσε για μας και όποιος θέλει να πει, γιατί πολλοί το λένε αλλά δεν το λένε και λένε και δεν κάνουνε, ότι γιατί δεν προχωρήσατε στα εργοστάσια και στα ΣΔΙΤ και να τσεκουρώσουμε τον πατριαρχικό λαό. Όχι, δεν προχωρήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ, τα κρατάμε κύριε Κορδά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με την τοπική πολιτική επικαιρότητα. Ο Βασίλης Αϊβαλής, ο πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος χωρίς τη στήριξη από το ΚΙΝΑΛ σε μια ενδεχόμενη συνεργασία και με την δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ακουγόταν το όνομά του βεβαίως. Δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων, όσο όλα δείχνουν έως αυτή την ώρα, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλής. Βασική προϋπόθεση που είχε θέσει ο ίδιος ήταν να δημιουργούνταν μια παράταξη με ευρεία αποδοχή στην κεντροαριστερά και όχι μόνο στη λογική των συνεργασιών, ακόμη και με στελέχη της κεντροδεξιάς, μόνο όμως εάν υπήρχε η στήριξη από το κίνημα αλλαγής και την ηγεσία του. Αυτό γιατί ο κύριος Αϊβαλής, αν και αποτελούσε μετά τις εξελίξεις με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και στη λογική τύπου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεν μπορεί να δράσει αυτόνομα, χωρίς το πράσινο φως από τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς δεν ξεχνά την πολιτική του αφετηρία. Ως εκ τούτου, αν δεν αλλάξει κάτι, το κίνημα αλλαγής έχει δύο επιλογές για το Δήμο Πατρέων. Τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο και τον Νίκο Τζανάκο, που ήδη όμως προχωρά την κάθοδό του ανακοινώνοντας υποψηφίους ανεξαρτήτως του τι θα πράξει η Αθήνα. Βγαίνουν από τις αποθήκες του Δήμου υπόγειοι κάδοι σε τρεις μήνες, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αναμένεται να λειτουργήσουν στην Πάτρα. Στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι οι κάδοι να αποτελούν γωνιές ανακύκλωσης. Γωνιές ανακύκλωσης θα αποκτήσει σύντομα η Πάτρα, καθώς οι διαδικασίες για την τοποθέτηση και λειτουργία των υπόγειων κάδων απορριμμάτων βρίσκονται στην τελική ευθεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2009, άγνωστο γιατί, βρίσκονται στις αποθήκες του Δήμου Πατρέων στην Ξερόλακα. Τον περασμένο μήνα, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου με τον εργολάβο που αναδείχθηκε μετά το διαγωνισμό και πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εγκατάστασή τους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Χρήστο Κορδά, στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι οι υπόγειοι κάδοι να λειτουργήσουν ως γωνιές ανακύκλωσης, όπου οι δημότες θα μπορούν να εναποθέτουν υλικά προς ανακύκλωση. Εμείς αποφασίσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους υπόγειους κάδους και ώστε να φτιάξουμε ορισμένες γωνιές ανακύκλωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι διάφοροι κάδοι, στις οποίες θα ρίχνουν, ας πούμε, χαρτιά, και μπορεί να έχει και δύο είδους χαρτιά, στο άλλο πλαστικό, στο άλλο διάφορα άλλα ανακυκλώσιμα, και με αυτόν τον τρόπο, μαζί με άλλες γωνιές ανακύκλωσης, οι οποίες θα φτιαχτούν στην πόλη μας, θα επιταχύνουν τη διαδικασία αύξησης των ανακυκλώσιμων.
Το έργο θα κοστίσει συνολικά γύρω στα 60.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων, ενώ υπάρχει και σχετική μελέτη και τοπογραφικά από τις δημοτικές υπηρεσίες για την τοποθέτηση και τη λειτουργία των υπόγειων κάδων. Οι υπόγειοι διπλή κάδοι τοποθετήθηκαν στην Τριών Συμμάχων επί της Αγίου Ανδρέου το 2009. Λειτουργήσαν για μικρό χρονικό διάστημα και από τότε είναι ενεργοί. Τα υπόλοιπα συστήματα προορίζονταν για την πλατεία Γεωργίου, τη Συμβόλη Μεζόνου και Έρμου, την Τριών Αβάρχων, την Κορίνθου και τη Ρήγα Φεραίου. Πάντως τώρα στο Δήμο Πατρέων δεν αποκλείουν να αγοράσουν και άλλους υπόγειους κάδους, εάν το μέτρο αποδειχθεί στην πράξη αποτελεσματικό. Πρέπει να φτάσουμε την ανακύκλωση μαζί με τα βιοαπόβητα σε ένα ποσοστό της τάξης του 50% των απορριμμάτων να ανακυκλώνονται. Είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, σήμερα έχουμε 5%, δηλαδή πρέπει να δεκαπλασιάσουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Εν συνεχεία τα υπόλοιπα θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο του Φλόκα, το οποίο είναι προγραμματισμένο, και εκεί θα γίνει ένα ποσοστό ανακύκλωσης, ώστε στο τέλος να πετάμε το ελάχιστο δυνατό ποσοστό σκουπιδιών, γιατί υπάρχουν πολλά. Να σημειωθεί ότι κάθε υπόγειο σύστημα που έχει στις αποθήκες του Δήμος Πατρέων αποτελεί ενιαία κατασκευή και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 4 κάδους απορριμμάτων 1.100 λίτρων σε διάταξη 2x2, ενώ το όλο σύστημα υπογειοποιημένων κάδων παρέχει πυρασφάλεια, απόσμωση και αντιμικροβιακό ψεκασμό του περιεχομένου του κάδου. Το σύστημα λειτουργεί με τηλεχειρισμό και διαθέτει ειδικές σελίδες υποδοχής των απορριμμάτων. Όταν λοιπόν το απορριμματοφόρο φτάσει στο κάδο για αποκομιδή, οι εργαζόμενοι με τηλεχειριστήριο ανεβάζουν τον κάδο, τον αδειάζουν, τον ξαναπακτώνουν και τον επανατοποθετούν. Κούρεμα 65% σε χρέη πατρινής δανειολήπτριας αποφάσισε το Ειρηνοδικείο, το οποίο έκρινε με κατανόηση πως είχε χαμηλά εισοδήματα η οικογένειά της και ήταν αδύνατο να αποπληρώσει όλες τις οφειλές της. Απέφυγε έτσι δυνητικά την εκποίηση της κατοικίας της, της πρώτης κατοικίας της. Απόφαση ανάσα για πατρινή δανειολήπτρια εξέδωσε πρόσφατα το Ειρηνοδικείο, καθώς κούρεψε τα δάνειά της κατά 65% και της έδωσε περίοδο χάριτος για μία πενταετία, χωρίς να χάσει τη μοναδική ακίνητη περιουσία της και τη δυνητικά κύρια κατοικία της. Πρόκειται για την απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πατρών και σύμφωνα με την οποία πατρινό νοικοκυριό θα ανασάνει οριστικά από τα δάνεια που το βαραίνουν. Ειδικότερα, η οφειλέτρια σώζει την κύρια κατοικία της στα δε χρέη της ύψους 138.000 ευρώ, διαγράφονται 65%, πληρώνοντας τελικά στις τράπεζες μόνο 48.500 ευρώ. Το δικαστήριο μάλιστα υποχρέωσε τη δανειολήπτρια να καταβάλει για τη διάσωση του σπιτιού της για μία 20ετία τον ποσό των 130 ευρώ μηνιαίως και μάλιστα η αποπληρωμή αυτού θα ξεκινήσει 5 χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης ως περίοδος χάριτος προς την αιτούσα. Το Ειρηνοδικείο προέβη στην απόφαση αυτή εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του νόμου με αποτέλεσμα σύμφωνα με τη δανειολήπτρια ίδια να απαλλαγεί από έναν τεράστιο βραχνά. Όπως υποστήριξε στην αίτησή της, εργάζεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε κηλικείο με μηνιαίο μισθό 300 ευρώ. Ο σύζυγός της είναι υπαξιωματικός του στρατού και υπηρετεί στην νησιωτική Ελλάδα με μισθωμένη κατοικία, ενώ έχουν και ένα ανήλικο παιδί. Όπως ανέφερε, οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες για την επιβίωση και τα χρήματα δεν επαρκούσαν για την αποπληρωμή των δανείων, τα οποία είχαν γίνει θηλιά για όλη την οικογένεια. Έτσι, το δικαστήριο έκρινε πως λόγω του χαμηλού ύψους των εισοδημάτων της οικογένειας και ένα ανήλικο παιδί, έπρεπε να γίνει συνδυασμός των δύο δανείων που είχε από διαφορετικά τραπεζικά καταστήματα και να εξαιρεθεί από την εκποίηση δυνητικά κύρια κατοικία της, η οποία ήταν και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που είχε αποκτήσει από γονική παροχή. Πρόκειται για μια δίκαιη και σωστή απόφαση που πήρε το δικαστήριο, συμπλήρωσε η δικηγόρος της οικογένειας. Οι γνωστοί άγνωστοι ξέσπασαν για ακόμη μια φορά στο φρεσκοβαμένο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, στο οποίο έγραψαν συνθήματα. Στο στόχαστρο αντιεξουσιαστών βρέθηκε για ακόμα μια φορά το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Στην πρόσωψη του κτηρίου που αποτελεί κόσμημα για την Αχαϊκή Πρωτεύουσα, έγραψαν συνθήματα βάζοντας την υπογραφή τους. Το θέατρο έχει δεχθεί πολλές τέτοιου είδους επιθέσεις και παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασής του, παρόλα αυτά η εικόνα μιλάει από μόνη της. Το θέατρο Απόλλων γέμισε πάλι συνθήματα για ακόμα μια φορά. Πώς σας φαίνεται σαν εικόνα? Χάλια. Τα σβήνουν, τα ξαναγράφουν. Χάλια, τι να σας πω. Και τι να κάνουμε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Η εικόνα του θεάτρου Απόλλων στην πλατεία Γεωργίου είναι απογοητευτική. Αυτή τη φορά δεν έφταναν τα συνθήματα στους στίχους του, άγνωστοι αφαίρεσαν τις ξύλινες επενδύσεις από την πόρτα και τις γέμισαν με σκουπίδια. Δεν είναι ωραίο, καταπατούν περιουσία, δημόσια περιουσία ή και ιδιωτική, δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό γίνεται και ξαναγίνεται. Καλό είναι να μην εκφράζουμε έτσι το θυμό μας. Η Δημοτική Αρχή επιβάλλεται να δώσει άμεσα εντολή σε δημοτικά συνεργεία να φρεσκάρουν την πρόσωψη του Θεάτρου Απόλλων, γιατί αν παραμείνει σε αυτή την κατάσταση, θα γίνει συνήθεια σε πολλούς να εκφράζονται πάνω του με σπρέι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το επόμενο μέρος του κεντρικού μας δελτίου. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε τώρα με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον πρώην βουλευτή Ηλίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κατρίνη. Καλησπέρα, κύριε Κατρίνη. Καλησπέρα, κύριε Κονκόλου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, φιλοξενία. Εγώ θα ξεκινήσω από τοπικά περιφερειακά ζητήματα, κύριε Κατρίνη, διότι ξέρω ότι εκτός από βουλευτής Ηλίας έχετε ασχοληθεί και με το κόμμα, με την καλή έννοια το λέω. Και γενικότερα έχετε γνώσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς βλέπετε την επιλογή Κατσιφάρα και την στήριξή του από τον ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή, με αφορμή το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής, υπήρξε μια αξιολόγηση και μια συζήτηση που δεν συνηθίζεται στην εποχή μας σε συνεδρίαση πολιτικού οργάνου κόμματος να ξεκινάει στις 7 ώρα και να τελειώνει λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα. Όπου υπήρχε μια ομόθυμη στήριξη με τις όποιες περιπτωσιολογικές ενστάσεις, διαφοροποιήσεις, που όμως σε καμία των περιπτώσεων δεν χαρακτηρίζουν τη γενικότερη άποψη και την πολιτική αποτίμηση της πορείας του Αποστόλου του Κατσιφάρα ως Περιφερειακή Δυτική Ελλάδας. Και βεβαίως επιβεβαιώθηκε το αυτονόητο, η στήριξη του Κινήματος Αλλαγής σε ένα στέλεχος το οποίο, κύριε Κονκόλη, προέρχεται από το χώρο του Πασόκ, έχει υπηρετήσει το χώρο του Πασόκ και ως βουλευτής για αρκετά χρόνια και ως μέλος της κυβέρνησης Παπανδρέου. Βεβαίως στρατεύθηκε στη μάχη του 2010 των περιφερειακών εκλογών. Έχει δημοκρατικό πρόσημο σε όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναπτύσσει ως περιφερειάρχης. Σας θυμίζω όμως και στην αξιοποίηση των στελεχών που είναι πάντα μία. Και από την Ιλία και από την Τολοκαρνανία και από την Αχαρή, σε επίπεδο μάλιστα γραμματέων Κινήματος Αλλαγής. Θα σας πω. Υπήρξε μια έτσι διαφορετική προσέγγιση που έλεγε ότι γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ και όχι μόνο για τον Αποστόλο του Κατσιφάρα αλλά και για τον Σταύρο του Ναρωτάκη και είπε ότι είναι πολύ καλός περιφερειάρχης και ότι προφανώς και θα τον στηρίξει. Θέλω λοιπόν να πω και να θυμίσω και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014, με την ορμή που είχε τότε ερχόμενο στα πράγματα, είχε καταθέσει δικές του υποψηφιότητες και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο μεγάλων δήμων σε όλη την επικράτεια, με τα γνωστά αποτελέσματα που πολλές φορές δεν ξεπερνούσαν το διψήφιο ποσοστό. Αυτή λοιπόν τη φορά, προφανώς επειδή οι πολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά αυτά τα 5 χρόνια, τα 4 χρόνια από το 2014 μέχρι και τώρα, ο κύριος Τσίπρας κρύβεται πίσω από υποψηφιότητες που είχαν πολιτικό χαρακτήρα ξεκάθαρο και ανήκαν και ανήκουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής σήμερα, που έχουν μια πετυχημένη πορεία και αποδοχή. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι το 2014 ο Αποστόλος ο Κατσιφάρας βγήκε περιφερειάρχης, παίρνοντας την πλειοψηφία των πολιτών της Δυτικής Ελλάδος και προφανώς δεν ήταν το σύνολο των ψηφοφόρων, του ψηφοφόρη τότε του ΠΑΣΟΚ ή του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ναι, είναι προφανώς ανεξάρτητος, αλλά έχει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή και ταυτότητα την οποία ο ίδιος, και θέλω να το πω και σε εσάς, ουδέποτε αρνήθηκε και αποποιήθηκε. Βεβαίως το να σε στηρίζει ένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν συνηθίζεται και αυτό είναι μια. Να ρωτήσω κάτι. Είναι ουσιαστικά μια τρίπλα, είναι μια τρίπλα δηλαδή, του κύριου Τσίπρα. Εγώ να αυτό όμως δεν μπορεί. Δεν μπορεί όμως να αλλοιώσει το χαρακτήρα τη παράταξη και του δικού Κατσιφάρα. Κάνει άνοιγμα ο κύριο Τσίπρας, θέλει να μικρύνει το κίνημα αλλαγή, δεν έχει δικά του στελέχη και όλα αυτά καλά είναι. Θα μπουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο άνθρωποι που έμειναν στο κίνημα αλλαγή ή στο Πασόκ τόσα χρόνια.
οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δεχτεί λιντσάρισμα, άνθρωποι οι οποίοι είχαν δεχτεί γιαούρτια και μπουκάλια με αυτούς που τους έλεγαν γερμανοτσολιάδες. Αυτό ρωτάει η βάση του κινήματος αλλαγής. Μάλλον μια μεγάλη μερίδα. Η συγκρότηση του ψηφοδελτίου των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών, ναι, η ευθύνη ανήκει πάντα στον εκάστοτε υποψήφιο και επικεφαλής παράταξη, έτσι, ναι, ο οποίος κατεβαίνει στις εκλογές με στόχο προφανή να κερδίσει και να είναι πλειοψηφικός. Ναι. Άρα είναι υποχρεωμένος να κάνει διευρύνσεις και αριστερά και δεξιά και να αξιοποιήσει στελέχη τα οποία δεν ανήκουν στο στενό πυρήνα της παράταξης της πολιτικής, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι εκλογές αυτοδιοίκησης, κύριε Γκογκόλη, όπως και εκλογές των συλλόγων, των επιμελητηρίων και όλων των φορέων και των οργάνων, που δεν είναι οι βουλευτικές εκλογές, είναι και πέρα και πάνω από τις στενές και περιχαρακωμένες κομματικές αντιπαραθέσεις. Ως εκ τούτου, ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τελικά η επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο, όχι μόνο τα προσωπικά της ΦΑΡΑ. Αν περιμένουμε, δεν θα αλλάζει κάτι τότε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά και ξέρετε, πολλές φορές ακούγονται και πράγματα τα οποία ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Έχετε κάνει εκλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να πει ο Τσίπρας του Κατσιφάρα ότι κατέβασε δικό σου ψηφοδέλτιο, να το δεχθούν αυτό οι κομματικοί του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς δεν θα έχουμε υποψηφίους. Προσέξτε λίγο. Αυτό θα πρέπει πιθανότατα το ερώτημα, και είναι πολύ εύστοχο, να το απευθύνεται στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην Αχαΐα, στην Ηλία του Λακαρνανία. Δεν είναι υποψήφια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα του βάζουμε ένα σιγά-σιγά. Οι οποίοι θα πρέπει να πούν. Πρέπει να πούν, στο κίνημα αλλαγής, λένε να ότι θα είναι υποψήφιοι τον κύριο Κατσιφάρα. Αν δέχονται να συμμετάσχουν μαζί με στελέχη τα οποία ουδέποτε έφυγαν από το χώρο του Πασόκ και στήριξαν αυτή την παράταξη και κυρίως εφάρμοσαν, κύριε Κοκκόλη, πολιτικές που απηχούν στις αρχές και τις αξίες της μεγάλης μοναδικής παράταξης. Αν δείτε στα social media και ξέρω ότι μιλάτε καθημερινά. Ο κύριος Κατσιφάρας, βέβαια, είχε και υποψήφιους από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε λίγο. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δεν έχω την ίδια άποψη. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές ο κύριος Κατσιφάρας στο ψηφοδέλτιό του είχε και στελέχη τα οποία δεν ήταν στο χώρο του Πασόκ. Ήταν και από άλλους πολιτικούς χώρους. Όπως έχουν όλοι οι υποψήφοι στους Δήμους και τις Περιφέρειες και αλίμονο, αν ερχόντουσαν τα κόμματα να επιβάλλουν με στενούς όρους σε υποψήφιους αιρετούς αυτοδιοίκησης, ότι θα έχουν μόνο υποψηφίους οι οποίοι έχουν κομματική ταυτότητα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος ο δικός μας, δεν είναι αυτή η δική μας φιλοσοφία, αλλά από την άλλη, εμείς βεβαίως αξιολογούμε και βεβαίως ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή μας στα στελέχη τα οποία, κύριε Γόλη, ουδέποτε έφυγαν από την παράταξη. Για τη σύνδεση να το δεχτώ και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που λέτε. Από την άλλη, όμως, επειδή οι περιφέρειες και οι περιφερειακές εκλογές είναι περισσότερο πολιτικές εκλογές, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει ιδεολογικός προσανατολισμός και πολιτική που θα ξεδιπλωθεί στις περιφέρειες. Γιατί ο κ. Κατσιφάρας από κάπου προέρχεται. Με τον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς έχει διαφορές στην κεντρική ιδεολογία, το όπως έχει το ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάμε όχι για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, για το δεύτερο. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές του κινήματος αλλαγής με τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την αντίληψη και τις επιλογές για την αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως θέλω να σας. Το λέω επειδή μιλάμε για το δεύτερο βαθμό, για τον πρώτο. Θέλω να σας πω ότι και το 14 Αποστόλου Κατσιφάρας, ο οποίος σε ένα πολύ δύσκολο κλίμα τότε για το ΠΑΣΟΚ, που μετά από κάποιους μήνες κινδύνεψε δυστυχώς να είναι στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης το Γενάρη 2015, κατάφερε να είναι πλειοψηφικό σε μια περιφέρεια που τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν αρκούσαν από μόνα του για να του δώσουν την πλειοψηφία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ναι. Ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει αξιολογηθεί σε όλα τα επίπεδα και είναι το κοινοβουλευτικό, είναι το πολιτικό, είναι το τοπικό, είναι το περιφερειακό, προφανώς υπερβαίνει τα στενά όρια ενός πολιτικού φορέα και έχει μεγαλύτερη αποδοχή. Για αυτό για μας είναι πλούτος και προσπαθούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτό και να αξιοποιήσουμε τέτοιες υποψηφιότητες όπως είναι και το Σταύρο του Ανωτάκη. Όπως θεωρούν πολλοί ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μικρύνει το ΠΑΣΟΚ με αυτά τα ανοίγματα, το κίνημα αλλαγής. Θεωρείτε ότι με την πόλωση που θα υπάρξει μέχρι τις εκλογές και ενώ τις βουλευτικές εκλογές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας των δύο διεκδικητών της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ έχει, το κίνημα αλλαγής έχει την δυνατότητα αύξησης των ποσοστών του ή θα κατρακυλήσει, δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν πάνω από 8,5%. Δεν υπάρχει αυτή δηλαδή η θετική άβρα εκτόξευσης του κινήματος αλλαγής. Ίσως λένε οι αναλυτές το αντίθετο. Τώρα, εμείς δεν περιμέναμε ποτέ μια εκτόξευση των ποσοστών μας μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι βέβαια γεγονός ότι η δυναμική που αναπτύχθηκε ένα χρόνο πριν με τις εκλογές του επικεφαλής του νέου φορέα στο κίνημα αλλαγής και τη συμμετοχή πάνω από 200.000 πολιτών, δεν είχε την αναμενόμενη συνέχεια. Αυτό όμως. Πίστευσαν πολύ ότι θα διπλασιάσετε ποσοστά, πάτε στο 12-13%. Κάποτε κάναμε και σενάριο ότι αν πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ανέβει το κίνημα αλλαγής θα παίξει ισχυρότερο ρόλο στην μετά των εκλογών εποχή κτλ. Αυτό θέλω να πω λοιπόν. Εγώ θέλω να πω ότι εμάς η πάγια πολιτική μας θέση είναι να υπάρχει ισχυροποίηση των ποσοστών μας. Εγώ τουλάχιστον στην επαφή μου στον νομό Ηλίας,
που κινούμε συνέχεια με πολίτες οι οποίοι ανήκουν ή ανήκαν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και αρκετοί από αυτούς έφυγαν και πίστεψαν και στήριξαν τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ότι σήμερα εμφανίζονται να το ξανασκέφτονται και τουλάχιστον εμφανίζονται να μας ακούν και να ακούν πάλι τις προτάσεις μας και να επιδιώκουν την επαφή πάλι με το κίνημα αλλαγής και τα στελέχη. Έτσι, αυτό προφανώς δεν σημαίνει εκτόξευση, αλλά κανένας από το κίνημα αλλαγής δεν περίμενε εκτόξευση. Όμως είναι σωστή η παρατήρησή σας ότι σε αυτή τη μακριά προεκλογική περίοδο που έχει αρχίσει εδώ και αρκετό διάστημα με ευθύνη του κύριου Τσίπρα και την πόλωση η οποία διαρκώς κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση με ευθύνη και του κύριου Μητσοτάκη, ότι αυτό δεν αφήνει στον κόσμο τα περιθώρια να αξιολογήσει προτάσεις πέρα από ατάκες, από κατηγορίες. Εμείς παρόλα αυτά δεν μπαίνουμε, κύριε Κογκόλη, σε αυτό το σκηνικό πόλωσης. Εμείς αρθρώνουμε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις θεματικές, τις οποίες πιστεύουμε ότι μέσα από την πορεία της κρίσης, τώρα που έχουμε φύγει από τα μνημόνια και πρέπει ως χώρα να έχουμε μια αυτοδύναμη στρατηγική, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένο δικό μας σχέδιο, αυτοδύναμο σχέδιο ελληνικής προέλευσης και όχι τις προτάσεις των δανειστών, όπου κάποιοι διαφωνούσαν και πηγαίναν στις πλατείες ή μιλούσαν για τα ζάπια ή μιλούσαν για τους άλλους δρόμους και μετά Ελλάδα, τα εφάρμοζαν. Ναι. Και καλούμε λοιπόν πάνω σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο είναι συγκεκριμένο, δεν είναι εύκολες υποσχέσεις, ούτε είναι βεβαίως αυτά που έκλεινε το μάτι ο κύριος Τσίπρας και παλιότερο ο κύριος Σαμαράς στους Έλληνες πολίτες και να διαψευστούν μετά οι προσδοκίες τους. Εμείς λοιπόν καλούμε πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη να έρθουν και να συζητήσουμε, ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα πιστεύει πραγματικά στην αυτοδύναμη παρουσία της Ελλάδας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, θα έχει δικό της σχέδιο και στρατηγική και θα μπορέσει με πολιτικές πρωτοβουλίες να ανακουφίσει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι σήμερα βαριούνται να ακούν πάλι άγνωστες αντιπαραθέσεις και θέλουν προτάσεις που αφορούν νέες θέσεις εργασίας, που αφορούν τη μείωση φορολογίας, που αφορούν την προσέλκυση των επενδύσεων και βεβαίως ένα κοινωνικό κράτος που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Λοιπόν, πρέπει να αφιερώσουμε συγκυρία. Ολόκληρη εκπομπή, κύριε Κατρίνη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι. Εμείς δεν πάμε για τις εντυπώσεις, λοιπόν, πάμε για την ουσία. Εκτός από την κεντρική πολιτική σκηνή, πρέπει να αφιερώσουμε, νομίζω, μία μονόρη εκπομπή και με άλλους καλεσμένους του πολιτικού χώρου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη Δυτική Ελλάδα. Μία Δυτική Ελλάδα η οποία έχει ίσως ένα από τα φτωχότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα, έχει κάνει πρωταθλητισμό στην ανεργία, ενώ θα μπορούσε να είναι πόλος ανάπτυξης όχι μόνο τοπικά, αλλά και για τη Δυτική Ελλάδα. Σας θυμίζω, πατρών πύργου, αρχαία Ολυμπία. Από εσάς, λιμάνι, σιδηρόδρομος, οδικοί άξονες. Όπως το λέτε, θα μπορούσε πανεπιστήμια. Η περιφέρεια Δυτική Ελλάδας να είναι ο απόλυτος προορισμός τουριστικός και με ένα συνδυασμένο κατάκολο, δίκτυο, ναι, μεταφορών, οδικών και μέσα από το λιμάνι, αλλά και αεροπορικών. Σιδηροδρομικών. Πραγματικά, ναι, να μπορέσει να φέρει ξένο κόσμο, ξένες επενδύσεις και να μπορέσει να είναι μια οικονομία ανταγωνιστική για 12 μήνες το χρόνο, σε συνδυασμό βεβαίως, μην ξεχνάμε, με τα μοναδικής ποιότητας προϊόντα αγροτικά αλλά και εκτροφικού που έχουν σε όλη την περιφέρεια. Έχουν γίνει προσπάθειες σοβαρές. Υπάρχει μια αδράνεια από την κεντρική πολιτική ηγεσία διαχρονική όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν αφορά μόνο τα τελευταία χρόνια που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά νομίζω ότι είναι μπροστά μας και θα πρέπει να το διεκδικήσουμε ομόφωνα. Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Κλείνουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ μας, κυρίες και κύριοι, μετά της ναυπακτίας, χωρίς προβολή η αναπαράσταση της ναυμαχίας. Στην ίδια ώρα έχουν δώσει 5.000 ευρώ για την γιορτή Προβατίνας. Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 47η επέτειο της ναυμαχίας. Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση που όπως κάθε χρόνο προσελκύει επισκέπτες εντός και εκτός Ελλάδος. Δυστυχώς όμως οι κινήσεις από την Δημοτική Αρχή για την περαιτέρω προβολή και τουριστική αξιοποίηση του τεράστιου αυτού γεγονότος προς όφελος της τοπικής κοινωνίας δεν επαρκούν. Ήταν χαμηλή η φετινή πτήση αφού θα μπορούσε να υπάρξει, να έχει εξελιχθεί η εβδομάδα πριν την αναπαράσταση αλλά και το Σάββατο σε ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα στη χώρα και την Ευρώπη. Ακολουθεί το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα νέα για το χρηματιστήριο και τον αυριανό καιρό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Μην ξεχνάτε καθημερινά πλέον σε 9 ώρα στις 9 παρατέταρτο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.